Η εφημερίδα που πρωτοεκδόθηκε το 1977 στην Κωνσταντινούπολη και κρατάει ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης για την ομογένεια της πόλης θα βρίσκεται πλέον και στα περίπτερα της Ελλάδας. Η ιστορική ελληνική εφημερίδα ΙΧΟ, που το 2017 συμπληρώνει 40 χρόνια έκδοσης, θα κυκλοφορεί κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα με δικά της ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και άρθρα. Σήμερα που η Ελλάδα, η χώρα μας, βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, η ενδυνάμωση της φωνής στον όπου γης Ελλήνων είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε. Όλοι μας ενώνουμε τις ψυχές μας και τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε μπροστά και να μεταφερθεί σε όλο τον κόσμο η φωνή της Ελλάδας μέσα από τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και να κάνουμε περισσότερους φίλους, ούτως ώστε σε αυτό το δύσκολο δρόμο να έχουμε περισσότερες φωνές συμπαράστασης. Είμαι πεπισμένος ότι η σημερινή εκδοτική προσπάθεια θα φέρει θετικούς καρπούς. Εύχομαι ότι θα έχουμε μια εφημερίδα τεκμηριωμένης γνώμης, όπου εκτός από τις δημοσιογραφικές φωνές θα φιλοξενούνται και οι φωνές των εκάστοτε ειδικών και πολιτικών βαρινούσης σημασίας με βάρος γνώμης και υπευθυνότητα. Στόχος είναι να δίνει την πραγματική εικόνα της αλήθειας για τα τεκτενόμενα όχι μόνο στον ελληνισμό της πόλης, αλλά στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο Ελλάδας-Τουρκίας και Μέσης Ανατολής. Η παρουσίαση της πρώτης εκδοσής της έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στις 3 Ιουνίου 2016. Ο ελληνισμός της πόλης έχει την ανάγκη μιας φωνής αλήθειας και θάρρους, χωρίς φόβο και πάθος να εκφράζεται. Έχει σημασία η έκδοση αυτής της εφημερίδας, διότι είμαι σίγουρος εγώ προσωπικά, επειδή τον γνωρίζω σαν χαρακτήρα, ότι θα είναι η φωνή της αλήθειας και του θάρρους, χωρίς πάθος και φόβο. Ο εκδότης της εφημερίδας Ανδρέας Ρομπόπουλος έκανε την έναρξη της εκδήλωσης. Προβλήθηκε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσου. Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας είναι ουσιαστικά η καθυστερημένη άφιξη της φωνής του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα. Η εφημερίδα που κρατάτε του χρόνου συμπληρώνει 40 χρόνια έκδοσης με γνώμονα την υπηρεσία στους αγώνες της ομογένειας, συνειδητά μακριά από τη διαπλοκή, με όποιο κόστος και αν είχε αυτό κατά καιρούς. Ταυτόχρονα όμως, χαίροντας της εκτίμησης του κοινού που αναγνώριζε και αναγνωρίζει την ελεύθερη φωνή που υψώνεται όταν υποφέρει η ομογένεια της Κωνσταντινούπολης. Πάντα πιστή στο μότο του Βολτέρου, που διαβάζεται στον τίτλο, όπως το πίστεψε και το υποστήριξε ο ιδρυτής της, Χαράλαμπος Ρομπόπουλος. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, όχι μόνο από επιχειρηματική άποψη, μια εποχή που θα λέγαμε ότι δεν είναι και πιο ιδανική για νέα εκδοτικά εγχειρήματα και μια εποχή σχετικά δύσκολη για τον τύπο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ο ομογενειακός τύπος είναι η γέφυρα επικοινωνίας, αλλά είναι και ένα εργαλείο διάσωσης και διατήρησης ελληνικής γλώσσας. Η παρουσίαση μεταδόθηκε ζωντανά από τον ελληνικό ραδιοσταθμό της πόλης, την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και την ιστοσελίδα της εφημερίδας ΙΧΟ.